που είχαν σκίσει οι μετανάστες. Επάνω ήταν η γυναίκα και μάλιστα δεν είχαν κόψει ακόμη τον ομφάλιο λόρο με τα δίδυμα, έτσι ώστε να μπορέσουν. Στην εικόνα αυτή βλέπουμε και τα μωράκια με στη βάρκα. Έχουν τα κυκλώσαν οι συνάδελφοι λίγο νωρίτερα. Είναι συγκλονιστικό πραγματικό. Δείτε εδώ τώρα το πλάνο που φαίνονται τα δύο μωράκια έτσι όπως τα κρατούν στα χέρια τους για να τα δώσουν στους άντρες του. Και μάλιστα τα σηκώνανε ψηλά έτσι ώστε να τα δουν οι λιμενικοί για να μπορέσουν να κάνουν αυτό το πιο γρήγορα, να καταλάβουν τι γίνεται. Και το σημαντικότερο είναι. Το ένα μάλιστα διακρίνεται πολύ καλά. Διακρίνονται, ναι, και είναι. Είναι τρομερή εικόνα αυτό. Είναι συγκλονιστική, σε κάνει και να τριχιάζει. Και πρέπει να πούμε και για την αυτοθυσία των λιμενικών που έριξαν το σκάφος τους στα βαθύ. Μάλιστα μετά το κολλήσανε, κόλλησε το σκάφος στα βαθύ προκειμένου να μπορέσουν να τους βγάλουν στην ξηρά την γυναίκα για να έρθει το Σούπερ Πούμα και να την οδηγήσει στο νοσοκομείο της Άμμου, όπου και νοσηλεύτηκε αρχικά και μετά μεταφέρθηκε στην Αθήνα εκτός κινδύνου βέβαια και τα δίδυμα, τα δύο παιδάκια, σε κατάσταση όπως την περιγράφουμε και όπως τις βλέπουμε τις εικόνες. Πάλι τα λιμενικοί πήγανε και στο νοσοκομείο που νοσηλεύτηκε η γυναίκα, έτσι ώστε να συμπαρασταθούν όσο μπορούμε τον τρόπο τους και αυτοί στο δύσκολο έργο που κάνουν της έρευνας και διάσωσης μέσα στο Αιγαίο. Για να δούμε λίγο και ένα απόσπασμα από την ώρα, τη στιγμή εκείνη που ενημερώνει τη μητέρα ότι τα δυο της παιδάκια είναι, τα νεογέννητά της είναι καλά στην υγεία τους. Everything is okay. The babies are okay. Now it's trouble, yes, they're lovely. So don't worry. Be calm. Okay. Everything is gonna be okay. Στο μεταξύ στα νησιά.